φακός του Κάλλη Μνωνίους βρίσκεται στο εξωτερικό μας λιμάνι, όπου το Καλλιόπη Κουμιανού μόλις πριν από λίγο έχει έρθει από την ΚΟ. Συμπτωματικό το ρεπορτάζ, με την έννοια ότι πηγαίναμε για αλλού και ξαφνικά βλέπουμε το Κουμιανός, το Καλλιόπη Κουμιανού να μπαίνει μέσα. Και πάμε να συζητήσουμε με τα δύο αδέρφια Χατζιωάννου, το γένος Κουμιανού, τον Κώστα και τον Χριστόδουλο. Είναι τα παιδιά τα οποία διαχειρίζονται εδώ και πολλά χρόνια αυτό το σκάφος. Και για να γίνουμε πιστευτοί, δείτε ότι αυτή τη στιγμή θα μπει σκάλα. Είναι αυτό που είπαμε, ότι μόλις τώρα ήρθε. Να, ο Κώστας είναι από κάτω, ο Χριστόδουλος είναι από πάνω και μας χαιρετάει. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Καλή χρονιά, καλή χρονιά σε όλους. Το σκάφος έδεσε, ο καπετάνιος κατέβηκε, ο Χριστόδουλος Χατζιωάννου, το γένος Κουμιανού, γιατί επιμένει ο μάμας ότι πρέπει να λέμε και το γένος. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά, κύριε μαμά. Καλή χρονιά, κύριε. Από πού ήρθατε τώρα? Από ΚΟ ήρθαμε, μόλις τελειώσαμε την εκφόρτωση εκεί πέρα. Το πλοίο είναι, κουβαλάει αδρανή υλικά, από Λέρο φορτώνουμε. Πάμε και κλάδες και όπου είναι το πλοίο είναι φορτηγό. Λοιπόν, είχαμε την κουβέντα σας σήμερα με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παντελή Ζωήδη. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην Ψέρυμο με τα σκουπίδια που, που είναι γεμάτη η Ψέρυμος με τα σκουπίδια, και είπε ότι με εσάς θα έρθει σε επαφή για να μεταφέρετε αυτό τον όγκο των σκουπιδιών. Μπορεί αυτό το σκάφος να μεταφέρει με μια όλα τα σκουπίδια? Έχετε εικόνα του τι γίνεται στην Ψέρυμο? Βεβαίως, κυρία Μπέτη, έχουμε την εικόνα. Έχουμε μιλήσει εκεί με τον κύριο Ζωήδη. Μίλησε και με τον δήμαρχο, ο αδερφός μου. Εχθές είχαν έρθει σε επαφή. Ο Ντίνος, ε? Ο Ντίνος, ναι, ναι, ναι. Και μπορούμε να τα μεταφέρουμε. Όντως, ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να τα μεταφέρουμε τα σκουπίδια. Αυτά τα μεταφέρετε έτσι, μέσα σε σακούλες, πώς, με τι τρόπο? Όχι, 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 θα τα πιάνει η αρχιβάδα μέσα στα μπάρια του καραβιού, θα έρχεται το αυτοκίνητο, θα τα πιάνουν πάνω από το αυτοκίνητο και θα πηγαίνουν μέσα, ούτε θα τα ρίχνουμε κάτω στα λιμάνια, ούτε τίποτα. Από το καθιστής από το αυτοκίνητο θα τα παίρνει ο κουβάς και θα τα βάλει μέσα στα μπάρι. Και το ίδιο θα γίνει πάλι εκφόρτωση του πλοίου. Άρα ένα, λοιπόν, δρομολόγιο, μία και έξω, στο δηλαδή. Αναλόγως στην ποσότητα, ένα δρομολόγιο, μία και έξω, μία και έξω. Ένα δρομολόγιο, κύριε μαμά, για ένα δρομολόγιο. Άρα λοιπόν έχετε μιλήσει με τον αντιδήμαρχο? Έχετε συνανοηθεί και στις λεπτομέρειες ή πρέπει ακόμα να κάνετε ακόμα μια κουβέντα? Έχουμε έρθει και στις λεπτομέρειες. Έχουμε έρθει και στις λεπτομέρειες. Έχουμε ανταλλάξει τα email, έχουμε ανταλλάξει όλες τις λεπτομέρειες και πώς θα γίνει η εκφόρτωση, όλα, η μεταφορά του πλοίου. Με ένα δρομολόγιο θα έχει. Ναι, 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 ναι. Επειδή τυχαίνει να μιλάω εγώ μαζί με τον Παντελή, με πήρε προχτές τηλέφωνο και τώρα πριν λίγο μια ώρα. Έχουμε κάτι 5 η ώρα μάλλον. Πρέπει να έχουμε, περιμένουμε τον Παντελή να πάρει ένα τηλέφωνο. Σήμερα θα μιλήσουμε, όλα θα τα φτιάξουμε τιμές, όλα μαζί ακριβώς. Ναι. Η ποσότητα είναι μια καραβία, θα την κουβαλήσουμε και έχω έρθει επαφή και με τον Γιάννη, το παιδί που είναι εκεί πέρα πάνω, το παιδί που δουλεύει με τα σκουπίδια. Πώς θα γίνει όλη η διαδικασία. Όλη η διαδικασία, το σκουπίδιο να κουβαθούν όπως πρέπει. Εάν βρείτε λοιπόν την λύση και στα οικονομικά και σε όλα, πότε πιστεύετε ότι μπορείτε να μεταφέρετε τα σκουπίδια? Άμεσα, κατευθείαν. Άμεσα. Σε μια εβδομάδα το πολύ, πιστεύω το έχουμε ολοκληρώσει το ταξίδι. Σε μια εβδομάδα το πολύ. Έχω έρθει και επαφή μαζί, γιατί έχουμε σήμερα συγκεκριμένο να συζητήσουμε καλύτερα με τον Διακομιχάλη και με τον Παντελή. Πιστεύω στην εβδομάδα θα τα μεταφέρουμε. Αυτό άμα το ακούσουν οι ψεριμιώτες θα χαρούν πάρα πολύ. Πρέπει να πούμε. Επαφή με τα τηλέφωνα και με τα παιδιά στη Ψέρυμο πάνω και με όλους μαζί. Τώρα έχουμε βρει και λιμάνι το που θα πάμε, έχουμε και πάρει και τιμές εργολαβίας. Έχετε προχωρήσει στη σκουπίδια? Ναι, έχει 2 μέρες που πάμε καλά. 2 μέρες τώρα αυτή τη στιγμή πάμε πολύ καλά. 2 μέρες συγκεκριμένως, γιατί τώρα μιλήσαμε πρόσφατα με τον Παντελή και με τον κύριο Διακομιχάλη χτες. Πάμε καλά. Ωραία. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε να ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία, να μαζευτούν τα σκουπίδια. Και από εκεί και πέρα, μήπως θα καταφέρετε και πηγαίνετε και τα μαζεύετε θα συχνά. Θα καθαρίσει και το νησί. Εντάξει, εμείς μία και έξω θα πάμε και θα το καθαρίσουμε. Δεν είμαστε εμείς για συχνά, γιατί είμαστε και
Γιατί είμαστε και σε άλλους, σε άλλους κλάδους. Σωστά, εντάξει. Αμοχάλικα, δεν μπορούμε να έρθουμε να γίνει αυτή μόνιμη. Απλώς να πάρουμε τον όγκο της ποσότητας στο μεγάλη. Και πέρα θα βρούμε. Δεν θέλουμε ούτε συμβάσεις ούτε τίποτα. Θέλουμε μια να φύγει αυτή η μεγάλος όγκος. Μετά από και πίσω, από ό,τι έχω δει και τα. Ο Δήμος θα κανονίσει. Εκείνος που θέλει να πάει. Είναι μια και έξω. Δεν είναι να το έχουμε. Να το καθορίσουμε αυτό εδώ πέρα μόνιμο, μια και έξω να φύγει όλη αυτή η ποσότητα. Να βοηθήσουμε και εμείς όπως είμαστε εδώ πέρα και καταλαβαίνουμε το πρόβλημα που υπάρχει στο νησί και αυτό που έχει γίνει, γιατί είναι πολύ όγκος που το πλοίο μπορεί να βάλει, ας πούμε, 50 αυτοκίνητα από ό,τι έχω μάθει, θα τα βάλει με τη μία. Γι' αυτό λέμε μία και έξω. Ωραία. Είναι. Ναι, εμείς θα μας τα κουβαλήσουν όλα όσο μπορεί να πάρει το πλοίο. Τώρα 50-60 αυτοκίνητα, ό,τι είναι, θα τα πάρει. Έχουμε συνονοηθεί πώς θα γίνει η φόρτωση και από εδώ πώς θα γίνει η εκφόρτωση. Και μάλλον θα, από ό,τι έχουμε μιλήσει με τον Παντελή, μάλλον μπορεί να το πάρουμε όλο το θέμα σε εργολαβία. Ωραία. Δηλαδή να τα αναλάβουμε όλα εμείς. Ναι. Αυτό είναι πια στις συνονοήσεις που θα κάνετε. Εμείς χαιρόμαστε πολύ, γιατί ακούμε ότι αυτό το σκάφος μπορεί να λύσει το πρόβλημα της Ψερίμου. Να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή χρονιά και να πηγαίνουν πολύ καλά οι δουλειές σας. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και να είστε καλά. Για την προσπάθεια, για τον νησί και όλα. Τρέχουμε. Όλοι μαζί. Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Κύριε Μαΐλη, νομίζω ότι το Calibra News ξεκίνησε αυτό το ρεπορτάζ, το αναδείξαμε. Πήρε τη δημοσιότητα, τη σωστή που έπρεπε να πάρει. Και βρήκαμε και τους ανθρώπους εντελώς τυχαία, κατεβαίνοντας. Ακούσαμε βέβαια από τον κύριο Παντελή Ζαΐδη που μας είπε το όνομά τους. Οπότε μόλις είδαμε το καράβι τους, ήρθαμε αμέσως εδώ. Και δεν είχαν βάλει τότε τη σκάλα ακόμα, ναι, για να κατέβουν οι άνθρωποι. Διαπιστώνουμε ότι είναι δύο παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά. Γιατί εγώ τα γνωρίζω, μάλιστα, ήταν. Από ό,τι φαίνεται εργασιομανής. Ήταν και μαθητής μου, συμμαθητής με τη Στέλλα μου. Ξέρετε, είναι εξαιρετικό παιδί. Είναι παιδιά δουλευταράδες. Φαίνονται. Διαφημίζουν και προβάλλουν την Κάλυμνο παντού. Και να σου θυμίσω μόνο κάτι. Ότι παλιά όταν βρεθήκαμε στην Ικαρία. Ναι. Του συναντήσαμε, βέβαια. Να αυτά τα παιδιά ήταν. Αυτά τα παιδιά ήταν. Ένα δρανή υλικά για να δει. Δηλαδή, ναι. Αυτό που λέμε. Η Καλύμνη είναι μέχρι. Παιδιά των Καλυμνίων που βρίσκεται. Που φτάνει. Και που πηγαίνει. Λοιπόν, χαιρόμαστε όμως πάρα πολύ εμείς, γιατί βλέπουμε ότι μάλλον αυτή. Αυτή η ιστορία, η λύση, είναι στα χέρια τους. Έτσι, μπράβο. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, όχι μόνο για τη Δημοτική Αρχή, αλλά για τους ψερμιώτες κυρίως, οι οποίοι ακούγοντας αυτό το ρεπορτάζ, θα χαρούν πάρα πολύ, θα καθαρίσει το νησί τους. Αλλά θα πρέπει, όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, ότι εμείς δεν είμαστε για αυτές τις δουλειές για μετά, δηλαδή μελλοντικά. Ναι, όχι, θα είναι μια και έξω. Η Δημοτική Αρχή να κάνει μια ωραία σύμβαση με έναν ιδιώτη. Έτσι, και να πηγαίνει κάθε 15 μέρες, τέλος πάντων, εκείνη θα κανονίσει, να καθαρίζει την Ψέρυμο, να μην ξαναφτάσει στο νησί σε αυτό το χάλι που βρίσκεται τώρα. Και με αυτές τις ωραίες εικόνες από το Καλλιόπι Κουμιανού, εδώ αυτό το σκάφος, το ρεπορτάζ μας τελειώνει με πολύ πολύ αισιοδοξία. Έτσι είμαστε εμείς, αισιόδοξοι άνθρωποι. Ακριβώς.